18 Ιανουαρίου, το Σάββατο, 7 η ώρα, θα γίνει μια εκδήλωση για την έμφυλη βία. Θα είναι στο πειραματικό θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, γιατί ερχόμαστε από τα Χανιά. Είχε παρουσιαστεί ίδια εκδήλωση πέρυσι στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Φέτος το αποφάσισα στο Ηράκλειο, γιατί δουλεύω και στο Ηράκλειο. Είναι μια πόλη που αγαπώ το Ηράκλειο. Έρχομαι εδώ και 10 χρόνια στο Ηράκλειο. Και ήταν ένας στόχος να έρθει όλη αυτή η εκδήλωση, γιατί η εκδήλωση αυτή εμπεριέχει ένα ντοκιμαντέρ της Ελβίνας Μποτονάκη, η οποία είναι μια κοπέλα ρεθιμιώτισσα, μόλις 30 χρόνων, και είναι εκπληκτική κοπέλα και την αγαπώ και πολύ. Το έρθει παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Δράμας, έχει γυριστεί στο Μιλοπόταμο, που είναι και η γενέτρα της Ελβίρας, και έχει να κάνει με την καταπιεσμένη σεξουαλικότητα των γυναικών στην Κρήτη. Αυτό πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ. Έχουμε να κάνουμε με μια θεατρική, δεν είναι θεατρική παράσταση ακριβώς, ένα θεατρικό δρόμενο που θα σας εξηγήσω μετά γι' αυτό, που εμπεριέχει μονολόγους. Είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας που έχει πάρει συνεντεύξεις, πραγματικές συνεντεύξεις από 200 γυναίκες από διάφορες χώρες, και πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν τη γυναίκα. Mm-hmm. Όχι μόνο τη βία, θα έλεγα τη βία σε όλες τις μορφές. Α, τι ώρα ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση, είπατε 7 και μισή. 7 η ώρα θα αρχίσει. 7, ναι. Μετά από το ντοκιμαντέρ και το θεατρικό δρόμενο θα γίνει συζήτηση με το κοινό. Από μένα και τη σκηνοθέτη, της Στέλλας Κορδαρά, που έχει επιμεληθεί την σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης, αλλά και της κυρίας Μποτονάκη. Και μετά έχουμε έτσι ένα σχήμα, ηρακλειώτικο σχήμα μουσικών που θα παίξουν, χωρίς όμως να πω την πανοκρουσία, δηλαδή θα έχουμε ηχεία, θα είμαστε σαν μια παρέα, θα το κλείσουμε με μια μουσική νότα. Γιατί ακριβώς αυτό που ήθελα και έχω πάντα στο μυαλό μου δεν είναι αυτές οι εκδηλώσεις να βλέπουμε μόνο το σκοτεινό σημείο, αλλά πώς θα δώσουμε ακριβώς όπως σήμερα είδατε κάποια φωτεινά σημεία μέσα σε τόσες μέρες κακοκαιρίας, αυτά τα φωτεινά σημεία που θα μας οδηγήσουν να βγούμε από το τούνελ. Πώς μπορούμε να βγούμε από το τούνελ, γιατί ουσιαστικά μου μιλήσατε για την παράσταση, για αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Το Σάββατο 18 του μήνα, λέτε στις 7 το βράδυ ακριβώς, ότι θα έχουμε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου αυτή την εκδήλωση. Ρωτώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ότι είναι ελεύθερη για το κοινό. Ακόμα πιο σημαντικό. Αλήθεια, υπάρχουν φωτεινά σημεία σε αυτό που εσείς μέσα από από τη δική σας την επιστημονοσύνη, την επαγγελματική δραστηριότητα, καταγράφετε σε αυτό πραγματικά το δράμα της έμφυλης βίας? Εννοείται ότι υπάρχουν φωτεινά σημεία και γι' αυτό και εγώ δουλεύω με πάθος για αυτό το φαινόμενο. Και υπάρχουν καθημερινά. Το συναντάω στις γυναίκες που συναντάω στο γραφείο μου, στο περιβάλλον μου. Το συναντάω στις γυναίκες που έχουν υποστεί χρόνια κακοποιητικές συμπεριφορές, ήταν ψυχολογικές και κυρίως σωματικές, που όμως παίρνουν την απόφαση και βγαίνουν από αυτό, που αυτό θέλει και θάρρος, θέλει και γενναιότητα, πολλή δουλειά με τον εαυτό τους, πολλές φορές αντιμέτωπες με πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, όπως μπορεί να είναι ο φόβος ή η ντροπή, αλλά τις βλέπω και παλεύουν και φεύγουν. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ήταν το κορίτσι το 12χρονο που απειλήθηκε να βιαστεί στη Θεσσαλονίκη και με δύναμη αντιμετώπισε το δράστη. Θα μου πείτε ότι ήταν ένα κορίτσι που έκανε αθλητισμό. Όμως και αυτό ακόμα είναι ένα παράδειγμα. Ότι το να πάμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, το να τα μάθουμε να είναι δυνατά, το να τα μάθουμε να αντιμετωπίζουν τη δύσκολη στιγμή με ψυχραιμία, το να τα μάθουμε ότι το να είμαστε γυναίκες είναι κάτι καλό, ότι είμαστε περήφανες, άξιες για αυτή μας την, το τι είμαστε θηλυκά, αυτό είναι μια πρόοδος. Πάντα στέκομαι στο θετικό, κυρία Δουλγυράκη, πάντα. Να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που μας έχει βοηθήσει ώστε να βγούμε έξω από την πόρτα? Τι είναι αυτό που μας έχει βοηθήσει να ανοίξουν στόματα? Τι είναι αυτό που μας έχει βοηθήσει στο σήμερα
ώστε να μην ντρεπούμαστε ακόμα και αυτό, να καταγγέλουμε αυτά τα περιστατικά. Νομίζω καταρχήν είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση, και το λέω συνέχεια αυτό γιατί μιλάω πολύ για αυτό το θέμα, ότι όσο πιο πολύ μιλάμε για αυτό το θέμα, τόσο πιο πολύ το απενοχοποιούμε. Τόσο πιο πολύ κάθε μία που βρίσκεται πίσω από μία κλειστή πόρτα στο σπίτι της δεν αισθάνεται τόσο μόνη. Αισθάνεται ότι είμαστε πολλές σε αυτό, ότι είμαστε μία κοινότητα γυναικών και αυτή η κοινότητα δεν σταματάει μόνο στους θεσμούς, δεν σταματάει πουθενά, είμαστε μία κοινότητα γυναικών της διπλανής πόρτας και αυτό, και γι' αυτό κάνουμε και συζήτηση με το κοινό, γιατί θέλουμε να συμμετέχουμε. Και γι' αυτό διάλεξα και το πειραματικό θέατρο, επειδή η σκηνή με τους θεατές είναι πολύ κοντά, για να είμαστε σαν μια μεγάλη ομάδα. Να μην ξεχωρίζουμε δηλαδή εμείς και εσείς. Είμαστε όλες σε αυτό. Άλλωστε μία στις τρεις, μέσα από την έρευνα του ΟΗΕ, θα υποστεί μία φορά στη ζωή της κάποια μορφή βίας. Άρα είμαστε όλες. Αυτό λοιπόν που έχει βοηθήσει καταρχήν για μένα είναι η ενημέρωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η διαφορετική. Το πώς εμείς ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, οι μεγαλύτερες, που γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε ξανά τη γυναικεία μας υπόσταση και της δίνουμε την αξία που ίσως μέσα από τις πατριαρχικές, στερεότυπικές μορφές, από εκεί που αναφραθήκαμε, για να το πω απλά, κάποτε δεν αξιολογόταν, δεν δίναν τόση αξία στην γυναίκα. Εμείς τη δίνουμε τώρα μόνοι μας αυτή την αξία, με το ποιες είμαστε, το πώς λειτουργούμε, το πώς αναθρέφουμε τα παιδιά μας, το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Και οι μικρότερες, μέσα από την γνώση και από το παράδειγμα που δίνουμε εμείς, ίσως οι μεγαλύτερες. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι είναι η μεταλαμπάδευση. Το πώς εξελισσόμαστε μέσα στις γενιές. Θεωρώ ότι και οι μεγαλύτερες γυναίκες έχουν και μία, αν θέλετε, ένα χρέος, μία υποχρέωση στο πώς αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους, για να δώσουν παράδειγμα στις κόρες τους και στις γυναίκες τις νέες γενικά. Κάτι που επίσης εγώ το κάνω πολύ μέσα από την κλινική μου εμπειρία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ δηλαδή το νέο κορίτσι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και για το πώς οι νεότεροι βοηθάνε, ουσιαστικά έτσι το εκλαμβάνω, οι νεότερες γυναίκες στις παλαιότερες και οι παλαιότερες ή πιο ηλικιωμένες, τέλος πάντων, ή μεγαλύτερες σε ηλικία τις μικρότερες, και πόσο αυτά τα πράγματα μπορούν να δέσουν μεταξύ τους, αρκεί να έχουμε τη διάθεση όμως να γίνει όλο αυτό. Ακριβώς, τη διάθεση και την πρόθεση αυτής της αλλαγής. Γιατί οι αλλαγές δεν γίνονται σε μία μέρα, γίνονται βήμα-βήμα και σιγά-σιγά. Και γίνονται με ένα κόπο, και ο κόπος είναι κυρίως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να ανακαλύψουμε εμείς τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε εμείς τον εαυτό μας και εμείς να αλλάξουμε. Η κάθε μία από εμάς. Σε όποιο μετερίζει και να βρίσκεται. Και αυτή η αλλαγή ούτως ή άλλως επηρεάζει ένα περιβάλλον. Το περιβάλλον της οικογένειας, την ευρύτερη οικογένεια και μετά το περιβάλλον το εργασιακό και όπου κινούμαστε. Πάντως θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε στην αρχή και όταν σας ρώτησα και είπατε ότι, ξέρετε, είναι κάτι που θέλει απίστευτη γενναιότητα. Έχουμε περισσότερα τσαγανά, γιατί μόνο η ενημέρωση, όχι, δεν νομίζω ότι μόνο αυτό, ότι μπορεί να υπάρχουν φορείς που μπορούν οι υπηρεσίες να σε στηρίξουν ενδεχόμενα, πρέπει να είναι δηλαδή ένα συνδυασμός πραγμάτων. Ακριβώς, ακριβώς, είναι ένα συνδυασμός. Όμως θεωρώ ότι το κυριότερο, να σας πω και το άλλο που έχει έτσι, για μένα επίσης χρειάζεται πάντα και το λέω, ότι είναι και η πλευρά του άντρα που αλλάζει. Είναι και το ότι δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι. Τον θέλουμε συνεργάτη, συνοδοιπόρο, και δεν είναι όλα τα αρσενικά, τοξικά, δεν έχουν αναθραφεί με ένα ηγετικό, κυριαρχικό ρόλο, που αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά βλέπω και στους άντρες και στους νέους άντρες. Μα αλίμονο να θεωρούσαμε ότι έτσι είναι η πλειοψηφία. Αλίμονο. Ακριβώς. Και βλέπω και στους νεότερους άντρες, αλλά και στους μεγαλύτερους, και το βλέπω έτσι, και το βλέπω ότι έρχονται και στις παραστάσεις, συμμετέχουν σε όλο αυτό με ένα και αυτή θάρρος να αντιμετωπίσουν ότι τον ίδιο τους τον εαυτό
το πώς έχουν και αυτοί αναστραφεί και ότι και αυτοί θέλουν την αλλαγή. Γιατί όλοι μαζί θέλουμε υγιείς σχέσεις. Γιατί οι υγιείς σχέσεις χτίζουν τις υγιείς οικογένειες, χτίζουν υγιεί παιδιά, χτίζουν υγιείς κοινωνίες. Να σας ρωτήσω, έχουν έρθει σε εσάς άνδρες οι οποίοι έχουν ζητήσει στήριξη, υποστήριξη, βοηθειά? Όχι. Όχι. Είναι δύσκολο αυτό. Σε μένα όχι. Μπορεί να πηγαίνουν. Δύσκολα πηγαίνουν, η αλήθεια είναι. Όταν φτάσουν σε ένα σημείο το να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους σε μια τόσο δύσκολη θέση να ασκούν βία, συνήθως δυσκολεύονται να έρθουν. Μπορεί και να πηγαίνουν. Είναι δύσκολη εκεί η καμπή. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για αυτούς. Εδώ χρειάζεται περισσότερο η πρόληψη, θα έλεγα. Απλά σας ρώτησα, επειδή μιλήσαμε για κάποια αλλαγή και μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει να έχουμε απέναντί μας ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχονται καν να κάνουν μια συζήτηση, δεν αποδέχονται το δικό σας το ρόλο, δεν συζητούν, δεν κάνουν, είναι μονοκόμματοι, δεν είναι καν ευέλικτοι. Γι' αυτό και είπα, επειδή είπατε ότι βλέπω και άνδρες πολλές φορές σε αυτές τις παραστάσεις και το βλέπουμε στις εκδηλώσεις, σε αυτές τις συζητήσεις, γι' αυτό έκανα την παραπάνω σκέψη και σας ρώτησα εάν έχουν τολμήσει να έρθουν. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, άντρες, για να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Όχι, για βοήθεια. Για βοήθεια τέτοιου είδους, ναι, εγώ προσωπικά όχι. Ίσως όμως, να το βάλω, γιατί εγώ είμαι ένας μέσα στους πολλούς συναδέλφους. Δεν θα πάρουμε εμένα ως παράδειγμα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θα δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε βοήθεια. Αυτό σίγουρα θα συμβαίνει. Όμως θα πω και το άλλο, γιατί και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι δύσκολα το πράττουν. Μάλιστα. Όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο, να έχουν ασκήσει μεγάλη βία. Γιατί είναι δύσκολο και για αυτούς να αντιμετωπίσουν αυτό το κομμάτι του εαυτού τους. Είναι μια συζήτηση, νομίζω, που θα πρέπει κάπου λίγο παρακάτω να την κάνουμε και να την ξανακάνουμε, έτσι για να ενημερώνονται όσο το δυνατόν περισσότερες κυρίες και κύριοι. Ναι, απλώς θα ήθελα εδώ να πω κάτι, ότι υπάρχει μια προκατάληψη σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία, δηλαδή είτε μιλάμε για ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους κτλ. Και πάντα το λέω, ότι δεν χρειάζεται να σκεφτούμε ότι έχουμε κάτι, σε εισαγωγικά είμαστε άρρωστοι, ή ότι κάτι πρέπει να θεραπεύσουμε, τα βάζω όλα αυτά σε εισαγωγικά. Η επιστήμη μας βοηθάει το γνώση σε αυτόν, το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και αυτόν τον εαυτό που είναι πολύ σύνθετος, που είναι άπειρος, που έχει άπειρες εκφάνσεις, που έχει σκοτεινά αλλά και πάρα πολλά φωτεινά και θετικά στοιχεία. Και είμαστε οι άνθρωποι έτσι. Δεν είμαστε με ατέλειες, πορευόμαστε και ανεπάρκειες και προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε μέρα. Αυτό το γνώση σε αυτόν μας βοηθάει. Το αυτογνωσιακό ταξίδι. Το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να δημιουργήσουμε την καλύτερη του εκδοχή που ούτως ή άλλως υπάρχει μέσα μας, για να δημιουργήσουμε μία ζωή όπως την επιθυμούμε.